Γεια σας. Και σήμερα πάλι μαζί με 60 λεπτά μουσικόρωμα σε μία από τις τελευταίες καλοκαιριά. Η Box of Frogs που είδαμε είναι οι παλιοί Yardbirds που δημιουργήθηκαν πάλι από τρία αυθεντικά μέλη τους και ένα μέλος των Medicine Head. Το περίφημο συγκρότημα που έπαιζε στο Grow Daddy, στο Marquee Club, που έπαιζε μαζί με τον βετεράνο του blues Sonny Boy Williamson, διαλύεται το 1968. Η ιστορία όμως συνεχίζεται. Ο Ράλφ πεθαίνει. Ο Jimmy Page δημιουργεί τους New Yardbirds που γίνονται μετά Led Zeppelin. Ο Samuel Smith γίνεται παραγωγός. Στο τραγούδι που είδαμε σήμερα, εκτός από τα τρία αυθεντικά μέλη του group, παίζουν στις κιθάρες ο περίφημος Jeff Beck και ο Rory Gallagher. Οι Jacksons ξεκινούν το 1966 και ήταν η απάντηση της Μαύρης Αμερικής στους Osmonds. Είναι γη του George Jackson, κιθαρίστα του soul συγκροτήματος Falcons. Περισσότερα βέβαια για τους Jacksons θα πούμε στο μουσικόραμα που θα έχει την καινούργια του μορφή μετά από 4-5 εκπομπές μικρής διάρκειας. Σήμερα δεν έχουν διαγωνισμούς ή κάτι ανάλογο, απλά σας λέμε ότι μπορείτε να φτιάξετε εσείς με προτιμήσεις σας, μέσα από τα γράμματά σας, την τελευταία εκπομπή αυτού του μήνα, αλλά και την πρώτη του άλλου μήνα. Μπορείτε να γράφετε μέχρι 3 προτιμήσεις σας στην γνωστή πια διεύθυνση ΕΡΤ Αγία Παρασκευή για την εκπομπή μουσικόραμα. Σημειώστε όμως ότι είναι απαραίτητο να έχετε την πλήρη διεύθυνσή σας και το τηλέφωνό σας πάνω στα γράμματά σας. Την άλλη εβδομάδα, όπως και τις 2-3 επόμενες εβδομάδες, το μουσικόραμα θα είναι περιορισμένης διάρκειας, γύρω στα 30 λεπτά. Και για σήμερα θα τελειώσουμε με τον Bob Marley. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, πολλές ευχές και καλή σας νύχτα. Γεια σας. Μουσικόραμα σήμερα και έχουμε στη διάθεσή μας μόνο 30 λεπτά μουσικής. Ξεκινήσαμε με τον Rick Springfield που πήρε το 1981 βραβείο Grammy του καλύτερου rock καλλιτέχνη. Ο Dobby Gray στη συνέχεια, ένας από τους μεγάλους μαύρους τραγουδιστές που πήρε τα πρώτα του ερεθίσματα από τις φτωχογειτονιές του Τέξας μέσα σε μια οικογένεια από 8 παιδιά. Το Drift Away, το κομμάτι που θα δούμε τώρα, είναι από τα κλασικά κομμάτια στην ιστορία του rock. Πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 της Αμερικής το 1973. Τα δύο πρώτα σίγγλ του Dobby Gray γίνονται επιτυχίες στη δεκαετία του 60. Κατόπιν ο Dobby Gray εργάζεται σαν δικηγόρος ενώ παράλληλα παίζει στο γνωστό musical Hair. Θα δούμε τώρα δύο γυναικεία ονόματα. Πρώτα η Steve Lang που έχει εργαστεί με τους Leo Sayer, Tina Turner, Status Quo και ακόμα με τον Elton John. Αυτή ήταν η συμπαθητική τουλάχιστον Kim Wilde. Δεν έχουμε σήμερα κάποιο μουσικό διαγωνισμό, έχουμε αυτό που σας είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Δημιουργήστε εσείς την τελευταία εκπομπή αυτού του μήνα, αλλά και την πρώτη του επόμενου, με τις προτιμήσεις που θα στέλνετε σε αυτό το πρόγραμμα, στη γνωστή πια διεύθυνση ΕΡΤ Αγία Παρασκευή για την εκπομπή Μουσικόραμα. Οι προτιμήσεις μπορεί να είναι μέχρι 3 και για να ληφθούν υπόψη, σημειώστε οπωσδήποτε την διεύθυνσή σας, την πλήρη διεύθυνσή σας και το τηλέφωνό σας. Θα τελειώσουμε σήμερα με κάτι που μας είχατε ζητήσει από προηγούμενες εκπομπές, θα έχουμε βέβαια και άλλες τέτοιες προτιμήσεις στις επόμενες εκπομπές μας, είναι κάτι από το Pop Festival του Μοντρέ. Για το τέλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, η Spandau Ballet. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, πάρα πολλές ευχές και καλή σας νύχτα. Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Από το μουσικόραμα σήμερα είμαστε μαζί σας στο δεύτερο ημίωρο με τραγούδια που διαλέξατε εσείς μέσα από τα γράμματά σας από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε σήμερα με τη Cyndi Lauper και με το κομμάτι που είδαμε σήμερα, το C-Bop, ήταν στην 10η θέση των προτιμήσεων το δικό σας. Στην 12η θέση τώρα, η Duran Duran με το τραγούδι New Moon on Monday. Απλά τηλεφώνησα να σου πω σ' αγαπώ, το τραγούδι από τον Stevie Wonder στην 11η θέση. Και κάτι που ίσως να μην ξέρετε, το τραγούδι I Just Called to Say I Love You γράφτηκε από τον Stevie Wonder το 1967, αλλά ποτέ δεν βγήκε σε δίσκο. Εδώ έχουμε και έναν καλλιτέχνη που ήταν η έκπληξη σε αυτό το μικρό δημοψήφισμα που κάναμε. Δεν τον έχουμε παρουσιάσει ποτέ και ζητήθηκε από πολλούς φίλους τηλεθεατές. Δεν μπήκε βέβαια στα πρώτα ονόματα. Ωστόσο θα τον παρουσιάσουμε τώρα και αυτός είναι ο Billy Idol. Αυτός ήταν ο αυθεντικός ρόκερ, ο Bruce Springsteen, στο αισθησιακό ροκ κομμάτι που είδαμε. Στην ένατη θέση η Cyndi Lauper, στο πολύ γνωστό Girls Just Want to Have Fun. Και στην 8η θέση η Wham, στο Make Me Up.
στην πέμπτη θέση, η Alphaville με το Sounds Like a Melody. Μουσικόρωμα σήμερα και είμαστε σε ένα πρόγραμμα που δημιουργήσατε εσείς μέσα από τα γράμματά σας. Θα συνεχίσουμε τώρα με το Chicago, με 361 προτιμήσεις στο κομμάτι Stay the Night. Στο νούμερο 3, η Laura Branigan και το Self-Control. Σε λίγο, θα δούμε ποιο είναι το όνομα στην πρώτη θέση, σε λίγο. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ όλες τις φίλες και φίλους που μας έστειλαν τα πάρα πολλά και όμορφα γράμματα από ολόκληρη την Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο.